καλώς ήρθατε λοιπόν σε μία ακόμα special εκπομπή. Να ζητήσω καταρχήν ένα μεγάλο συγγνώμη που δεν πραγματοποιήσαμε ζωντανά προγράμματα μέσα στην εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει γιατί κάποια στιγμή συμβαίνουν και αυτά. Λέμε εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε μερικές υποχρεώσεις. Είμαστε όμως εδώ να το διασκεδάσουμε με πάρα πολλά όμορφα τραγούδια. Σήμερα λαϊκά και καινούργια τραγούδια μαζί. Παρέα βέβαια με τον μπαμπά μου που κατάφερε να έρθει εδώ στη Νέα Υόρκη να μας δει, να δει και την όμορφη Νέα Υόρκη. Θα μας πει όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής ορισμένα πράγματα, πώς τα βλέπει ο ίδιος, τις αλλαγές εδώ πέρα με την Ελλάδα μας και πάρα πολλά άλλα. Πριν όμως περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι με λαϊκό, με Μπιθικότσι, Γρηγόρη Μπιθικότσι, να δούμε λίγο τον καιρό. Εδώ λοιπόν για την Νέα Υόρκη σήμερα, 1 η ώρα λοιπόν, 12:59 πρώτα λεπτά, 23 Οκτωβρίου του 2017, μας περιμένει λίγη συννεφιά με τη θερμοκρασία βέβαια να μην ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μπορούμε να πούμε πια ότι μας μπήκε το φθινόπωρο αρκετά, αλλά τι να κάνουμε, φεύγει και ο Οκτώβρης, οπότε τι να πούμε, να παραπονεθούμε, έφυγε το καλοκαιράκι. Όσον αφορά τώρα για την Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας έχει 8 η ώρα αυτή τη στιγμή με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Να ευχηθούμε σε όλους καλή ακρόαση, καλή συνέχεια, μη ξεχάσετε, εδώ είμαστε σε λίγο. Θα μας πει ο μπαμπάς με εδώ πέρα, Βασίλης λοιπόν, Βασίλης Μαδαλιανός κοντά μας σήμερα και θα δούμε πάρα πολλά και όμορφα πράγματα, οπότε μην φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να μας πει ο μπαμπάς μου, παιδιά, είναι ο Βασίλης Μαδαλιανός. Είναι από την Καβάλα, ήρθε να μας επισκεφτεί στη Νέα Υόρκη και τώρα θα μας πει δύο πράγματα. Πώς είδε τη Νέα Υόρκη, αλλά και τι γίνεται και στην όμορφη Καβάλα μας. Καλώς ήρθες μπαμπά στη Νέα Υόρκη. Καταρχήν τι κάνεις? Καλώς σας βρήκαμε στη Νέα Υόρκη. Ήρθα να δω την κόρη μου, το γαμπρό μου, το εγγόνι μου. Είδα ότι εδώ είναι πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι βέβαια στην Ελλάδα. Και εντάξει, είδα ορισμένα πράγματα που δεν υπάρχουν εκεί, διότι αυτή τη στιγμή εμείς, όπως ξέρει και όλος ο κόσμος, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστά στην οικονομία και γενικά, ας πούμε, με δουλειές και αυτά. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα και θα είμαστε όπως ήμασταν πρώτα και θα είμαστε πολύ πιο καλύτερα. Άντε να δούμε πότε θα φτιάξουν τα πράγματα και πότε δηλαδή θα ορθοποδήσει η Ελλάδα και να έρθει στα πόδια της. Όπως προβλέπω ότι γρήγορα θα φτιαχτεί η Ελλάδα και θα είμαστε πάλι όπως ήμασταν πρώτα. Και βέβαια και αυτό το χρωστάμε και στους ομογενείς που μπορούν και βοηθάνε και έχουμε, ας πούμε, ένα γερό πρόγραμμα που μπορούν να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν και θα ξεπεραστούν όλα. Σιγά σιγά, σιγά, με, μέτρο, σιγά με το μέτρο θα ξεπεραστούν και θα είμαστε εντάξει. Μου λες τώρα, είχες ξαναταξιδέψει με αεροπλάνο, έτσι? Ναι. Πώς σου φάνηκε η διαδρομή Ελλάδα-Νέα Υόρκη? Η διαδρομή ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία και ήρθαμε πολύ καλά. Ο πιλότος μας έφερε πολύ ωραία και το πλήρωμα μας περιποιήθηκε πολύ ωραία. Έφτασες γρήγορα? Φτάσαμε και γρήγορα, γρήγορα, κατά 25 λεπτά πιο γρήγορα από ό,τι ήταν για το δρομολόγιο αυτό στο αεροδρόμιο. Να πω σε όλους εσάς ότι ο παπάς μου τώρα, παιδιά, έχει εδώ πέρα 4-5 μέρες και πραγματικά όπου πρόλαβα και εγώ, μια που ξέρετε όλοι, περιμένω και το δεύτερο παιδάκι, πρόλαβα να το ξεναγήσουμε. Θέλω να μου πεις τι διαφορά βλέπεις, πώς τα είδες τα πράγματα. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής και ειδικά, ας πούμε, εδώ η Νέα Υόρκη είναι πολύ πιο διαφορετικά, είναι πολύ ωραία. Όλα τα πάντα, από ό,τι είδα μέχρι στιγμής, είναι πολύ ωραία. Και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα, έτσι? Θα μείνεις εδώ όλες τις γιορτές, θα απολαύσεις τα Χριστούγεννα, θα πάμε και στο δέντρο κάτω στην πόλη. Οπότε όσοι είσαστε στη Νέα Υόρκη, καλό είναι, παιδιά, να επισκεφτείτε το Rockefeller Center το Δεκέμβρη, κάπου εκεί πέρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι πανέμορφα και ευκαιρία είναι να το ξαναγήσω κι εγώ σε αυτό το πολύ όμορφο χώρο. Βέβαια και η πατρίδα μας είναι πολύ ωραία.
Και έχουμε ωραία μέρη και αυτά, και Καβάλα, ειδικά ας πούμε εγώ που είμαι από την Καβάλα επάνω, έχουμε πολύ ωραία μέρη, έχουμε και ιστορία μεγάλη με το Μέγα Αλέξανδρο γενικά, και τώρα σε πολλές αυτές, σε λίγο θα έχουμε τη γιορτή του Τσίπουρου. Τώρα που έχω φύγει εγώ πάνω, έχουν κάνει και τη γιορτή του Κάστανου, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που είναι πολύ ωραία. Οπότε όσοι είστε στην Καβάλα, πηγαίνετε στις εκδηλώσεις και πραγματικά θα περάσετε μοναδικά. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι από Στέλιο Καζατζίδη, για να το βρω, να το βρω γιατί το έχασα, και θα επανέλθουμε να μας πεις και άλλα περισσότερα πράγματα. Από ό,τι βλέπω το έχασα, και θα ακούσουμε άλλο, θα ακούσουμε Περπινιά, δεν πειράζει, μετά το Στέλιο Καζατζίδη, γιατί ξέρω εδώ ότι αγαπάμε πολύ το λαϊκό τραγούδι. Και σήμερα είναι μια special εκπομπή με λαϊκά όμως και νεανικά, γιατί ο μπαμπάς εδώ ακούει λαϊκά, εδώ το παιδί ακούει πιο μοντέρνα, αν δεν πειράζει τα μπερδεύουμε όλα μαζί και έτσι κάνουμε μια μοναδική εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Περπινιάδη. Για όσους λοιπόν μπήκατε τώρα στα ραδιόφωνά σας, τώρα ήρθατε στην παρέα μας, να σας πω ότι έχω ένα πολύ καλό μου φίλο εδώ, και πραγματικά και όχι μόνο φίλο, ο μπαμπάς μου, να πω την αλήθεια, ήρθε από την όμορφη Καβάλα να μας επισκεφτεί εδώ στη Νέα Υόρκη, να δει τον εγγονό του, να περιμένει με αγωνία το δεύτερο εγγονό του να γεννηθεί, και πραγματικά αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσα να ζήσω, γιατί πραγματικά αυτές οι γιορτές που έρχονται, Thanksgiving πιο κάτω, ο τέλη Νοέμβρη, τελευταία 5η του Νοεμβρίου, Χριστούγεννα, Νέα Υόρκη, να περάσω μοναδικά με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, και δεν εννοώ ότι μόνο τον άντρα μου ή την οικογένειά μου που ήδη έχω φτιάξει, και τον μπαμπά μου που πραγματικά είχα να το δω 4 ολόκληρα χρόνια, και μπορώ να πω ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ που είναι κοντά μου εδώ. Εκτός ότι προσπαθώ να τον ευχαριστήσω και εγώ με τη μεριά μου, πραγματικά υπάρχουν ορισμένες στιγμές που δεν ξέρω τι να κάνω για να τα δείξω, παιδιά, όλα, ό,τι υπάρχει εδώ. Γιατί πιστεύω ότι όσοι έρχεστε από το εξωτερικό και μας επισκέφτεστε εδώ στη Νέα Υόρκη, θέλετε να δείτε κάτι παραπάνω και από εμάς εδώ που μένουμε, που τα ξέρουμε καλύτερα. Τώρα, όσοι ήρθατε τώρα μπήκατε στην παρέα μας, μας ακούτε καθημερινά 24 ώρες στο 24ωρο, λοιπόν, Ασπίδα Radio, μέσα από το Facebook και το Radio Plugging, μέσα από το Tuning, μέσα από το website του σταθμού που μπορείτε να ενωθείτε από εκεί μέσα από το Facebook, αλλά τώρα και στο Live24GR, που μπορείτε ωστόσο να αφήνετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, να γίνετε μέλος στο group μας και πάρα πολλά άλλα. Εδώ όμως δεν έχουμε φύγει, εδώ είναι ο μπαμπάς μου να μας πει πώς περνάει την ώρα του, ειδικά στην Καβάλα, την όμορφη Καβάλα μας, την έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Κάθε καλοκαίρι, θυμάμαι, ακόμα από παιδούλα ήμασταν εκεί, οι όμορφες παραλίες της Καβάλας, τα όμορφα βουνά. Θα μας πει δύο πράγματα έτσι για να μάθετε κι εσείς εδώ η ομογένεια, και όσοι μένετε εδώ στη Νέα Υόρκη, πόσο πολύ όμορφα είναι εκεί, και όσοι καταφέρετε και πάτε στην Ελλάδα, να κάνετε μια βόρτα από εκεί και να τα δείτε κι εσείς οι ίδιοι από κοντά. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, οι οποίες θα σας μείνουν αξέχαστες, ειδικά στην Καβάλα, που είναι και στα προάστια έξω, στη Νέα Ηρακλίτσα, στην Πέραμο, στους Αμόλοφους. Θα σας μείνει πολύ αξέχαστη μία επίσκεψη στην Καβάλα, και ειδικά μέσα υπάρχουν και διάφορα μαγαζιά που μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε χρειαστεί να πάρετε. Κάποια αναμνηστικά δώρα, να πούμε. Δώρα, όλα τα πάντα. Θυμάμαι που πηγαίναμε στην Πέραμο. Θυμάμαι. Βέβαια τώρα φαντάζομαι έχει αλλάξει εδώ και 4 χρόνια που λείπω εγώ, έτσι. Έχουμε και πολύ ωραία και στα Φύλλα επάνω, που τα οποία γίνονται και εξαγωγή. Τσίπουρο ωραίο. Τώρα είναι... η Πέραμο δεν έχει αλλάξει. Εγώ τη θυμάμαι. Έχει αλλάξει πολύ. Θυμάμαι που πηγαίναμε, είχε εκεί πέρα διάφορα καλούδια, να πω τα σουβλάκια που κάνει με την κυπριακή πίτα. Καλά, μου έχουν μείνει εμένα ξέχαστα. Δεν τα βρίσκεται πουθενά άλλο. Έχει αλλάξει πολύ. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα είναι πολύ πιο καλά και ωραία.
Και... Θυμάμαι, η πέρα μου είχε όλο άμμο, όλα μουδιά και βότσαλα. Τους αμόλοφους είναι, είναι το βουναλάκι και η παραλία και είναι όλο άμμο. Είναι πολύ ωραία. Και όσο μπαίναμε μέσα στους αμόλοφους στη θάλασσα... Μία επίσκεψη θα μείνει αξέχαστη όποιος μπορέσει και επισκεφτεί την όμορφη μας καβάλα. Έχει και πολλά αξιοθέατα να δείτε εκεί. Έχει το κάστρο. Έχουμε και το κάστρο. Έχουμε και μέσα γενικά η καβάλα είναι αμφιθεατρικά χτισμένη. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια ο παπάς μένει σε ένα χωριό κοντά στην καβάλα. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Βέβαια το κάθε χωριό έχει τη δικιά του αξία, τη δικιά του ομορφιά. Άμα όποιος τύχει και είναι από την καβάλα ή πάει στην καβάλα, θα δει τα δάση, θα δει την ομορφιά της φύσης. Και θυμάμαι τότε που με πήγαινε εδώ ο παπάς μου, θα σας το πει και ο ίδιος, στο Παγκαίο πάνω ψηλά, και είναι πραγματικά, χάνεται το μάτι σου. Επάνω έχουμε ωραία δέντρα, έχουμε οξιές, έχουμε κέντρα, επάνω έχουμε και χιονοδρομικό κέντρο. Είναι πολύ ωραία. Έχουμε και τα κάστανα, θυμάμαι. Τότε η εποχή που πήγαμε. Έχουμε και κάστανα, ναι. Έχουμε και κάστανα η οποία είναι στο άλλο χωριό από την άλλη μεριά, που έχουν πάνω το βουνό είναι όλο καστανιές και γίνεται και η γιορτή του κάστανου. Τώρα ποια είναι η πιο καλή εποχή κάποιος να επισκεφτεί την καβάλα? Χειμώνα ή καλοκαίρι, για, άνοιξη? Για παραλίες και τέτοια είναι πιο καλά το καλοκαίρι. Ανάλογα θα μου πει τι θέλει να δει. Άμα θέλει να δει τη γιορτή του κάστανου, του τσίπουρου, να πάει τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή. Αν πάλι θέλει να επισκεφτεί το καλοκαίρι, μπορεί να συνδυάσει και βουνό και θάλασσα μαζί. Εάν κάτω έχουμε 40 βαθμούς, επάνω στο βουνό έχει πολύ πιο κάτω, ούτε 30 δεν πιάνει βαθμούς επάνω. Θυμάμαι τότε που είχαμε πάει καλοκαίρι με τις αγριοφράουλες. Θέλει και ζακέτα, επάνω στο βουνό θέλει και ζακέτα να έχει. Που πηγαίναμε βόλτα, να σας πω σε όλους εσάς για να ξέρετε, πηγαίναμε βόλτα πάνω στο βουνό στο Παγκαίο και κοιτάγαμε τις αγριοφράουλες και μου λέει, να κοίτα οι αγριοφράουλες. Το τι γευστικές και μοναδικές ήταν, ακόμα το θυμάμαι. Τώρα έχουμε και λίγο πιο μακριά από εμάς, βέβαια, είναι η Αμφίπολη, η οποία έχει πολλά αρχαία. Τώρα έχουν ανακαλύψει ένα τάφο, ακόμα δεν τον έχουν τελειώσει τελείως για να επισκέπτεται ο κόσμος. Γιατί λέγανε ότι ήταν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά δεν είναι, είναι αλλού. Τάφος, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι αλλά που μας το είπες για να, άμα τύχει και πάμε να πάρω να το δούμε. Είναι πολύ ωραία και τώρα που όσοι επισκέπτονται ακόμα τώρα έχουν υποστηλώσει μέσα και σκάβουν, πηγαίνουν και το βλέπουν βέβαια. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από Στέλιο Καζατζίδη, γιατί πραγματικά μας αρέσει πολύ ο Καζατζίδης. Δεν κατάφερα βέβαια να το γνωρίσω εγώ από κοντά, αλλά μέσα από τον μπαμπά μου που πραγματικά άκουγε τα όμορφα τραγούδια του, έχουν μείνει χαραγμένα και εμένα, παρόλο που είμαι μικρή. Μπορώ να πω ότι είναι τραγούδια διαχρονικά που μένουν στην ιστορία και θα ακούσουμε βέβαια και άλλα διάφορα, Περπινιάδη, Πολυπάνω και τέτοια, αλλά νομίζω ο Καζατζίδης έχει στιγματίσει για μένα τη ζωή μου. Για πες μας εσύ, τον Καζατζίδη έχεις τύχει να τον γνωρίσεις? Ο Καζατζίδης τον έχω γνωρίσει προσωπικά στο πατρικό του σπίτι που έμενε, τον έχω γνωρίσει ένας απλός άνθρωπος ο οποίος μίλαγε με όλο τον κόσμο. Δεν ήταν πολύ απλός, με μια φόρμα της δουλειάς ήταν και πάντοτε όποιος πέρναγε το χαιρέταγε και μίλαγε καθόσουν και μίλαγες μαζί του. Τόσο απλός ήταν? Τόσο απλός, δεν ήταν αυτό. Και τα τραγούδια του τα περισσότερα που έχει βγάλει είναι για την ξενιτιά. Οπότε είναι για μας εδώ, όσο έχουμε φύγει και είμαστε ξενιτεμένοι, είναι για μας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζατζίδη και Κάψε Κάψε. Εδώ είμαστε λοιπόν και πραγματικά το διασκεδάζουμε. Ελπίζω να το διασκεδάζετε κι εσείς όπως και εμείς από τη μεριά μας, με πάρα πολλά όμορφα τραγούδια διαχρονικά. Όπως είπαμε και δύο πράγματα για το Στέλιο Καζατζίδη. Βέβαια ο μπαμπάς μου ξέρει περισσότερα πράγματα, που μπορεί να μας πει και άλλα, εκτός ότι ήταν απλοϊκός. Είχε μοναδικά τραγούδια. Θα ακούσουμε πάρα πολλά στη συνέχεια από Στέλιο Καζατζίδη. Προς τα παρόν θα περάσουμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Αλλά πες μου, πόσα τραγούδια έχει βγάλει, ξέρεις? Ο Καζατζίδης ακριβώς δεν θυμάμαι πόσα έχει βγάλει, αλλά έχει βγάλει πάρα πολλά τραγούδια, τα οποία είναι και για την ξενιτιά όλα. Τα περισσότερα, Τα περισσότερα. Τα περισσότερα είχε βγάλει και τουρκικά. Έχει βγάλει και τουρκικά και ποντιακά. Και ποντιακά. Ναι.
Δεν ήταν πόντιος όμως, ε. Πόντιος ήταν. Α, πόντιος ήταν. Πόντιος, Καρατζίδης είναι πόντιος. Είναι πρόσφυγες, αλλά, είναι πόντιος. Έμενε χρόνια στην Αθήνα. Χρόνια, πολλά χρόνια στην Αθήνα. Το πατρικό του είναι στη Νέα Ιωνία, αλλά Αλαΐας, στην Αθήνα. Αχα. Mm. Πέθανε, θυμάμαι, πέθανε σε ηλικία μεγάλη, όχι πολύ, μεγάλη, πολύ μεγάλο, αλλά πέθανε σε ηλικία... Πολύ μεγάλος, όχι, ήταν 70 χρονών, 72, παραπάνω. Νομίζω κάπου εκεί ήταν, θυμάμαι που το δείχναν στις ειδήσεις. Μέχρι και στο τέλος έβγαζε τραγούδια όμως, θυμάμαι ότι κάτι ψευτο έκανα, πιο πολύ τα παλιά ήταν. Ε. Ήταν και κάτι άλλα τραγούδια να βγάλει, αλλά δεν πρόλαβε να τα βγάλει. Πάμε να περάσουμε τώρα σε πολύ πάνω το βουνό, έτσι για να αλλάξουμε και λιγάκι, και στη συνέχεια θα ακούσουμε πάλι στα ίδια κρατήδη, γιατί μας αρέσει. Όπως είπαμε, εδώ είμαστε ζωντανά από την όμορφη Νέα Υόρκη, παρέα σε Αλεξάνδρα Μεντώσης, κρατάει συντροφιά, και με special παρέα βέβαια, το μπαμπά εδώ πέρα, τον Βασίλειο Μαναλιανό, που πραγματικά μας ξεναίγησε στην όμορφη καβάλα μας. Μας είπε δύο πράγματα για το Στέλιο Καρατζίδη. Έχει να μας πει και άλλα πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια των εκπομπών, γιατί δεν φεύγει, εδώ θα είναι μαζί μας για πάρα πολλές μέρες. Οπότε παιδιά, μείνετε εδώ συντονισμένοι για απολαυστικά λαϊκά προγράμματα. Παρέα σας, η Αλεξάνδρα Μεντώσης και ο Βασίλης Μαναλιανός. Και μπορεί άνετα να στείλει χαιρετίσματα σε όλους σας και ακόμα και σε όσους μας ακούτε την Ελλάδα, γιατί πραγματικά μας ακούνε παντού. Το ίντερνετ ταξιδεύει παντού. Και έτσι, μπαμπά, μπορείς να στείλεις χαιρετίσματα, να πεις καλησπέρα ή ό,τι άλλο θες, οπουδήποτε. Αν έχουμε και πουθενά αλλού ακόμα, Αμερική, Ιταλία, Γερμανία, κανένα φίλο, να τους στείλουμε από εδώ. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου και την καλησπέρα μου σε όλους τους Έλληνες και στην Ελλάδα βέβαια και στην ομογένεια εδώ στην Αμερική. Πήγαμε στην Αστόρια σε ορισμένα μαγαζιά που είναι ελληνικά, είδα έτσι, συγκινήθηκα, διότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι εδώ η ομογένεια. Είναι σαν να είδα μια δεύτερη Ελλάδα. Τόσο πολύ ωραία που είδα και έμεινα ευχαριστημένος, διότι ο ελληνικό στοιχείο που όπου πρέπει είναι μαζί. Αυτό είναι ευχάριστο και καλό. Βέβαια ήρθα εδώ, θα γνωρίσω και ορισμένα μέρη ακόμα της Αμερικής και αυτά. Έχω χαρεί πάρα πολύ, διότι είμαι σε δικό μου σπίτι, ήρθα να δω την κόρη μου και τα εγγόνια μου και τον γαμπρό μου, και πιστεύω ότι θα μου μείνει κάτι αξέχαστο από αυτό το ταξίδι που ήρθα εδώ στην Αμερική, και ειδικά ας πούμε και με την ομογένεια που βλέπω έτσι που αγωνίζεται για να πατήσει τα πόδια της. Να δεις η ομογένεια πόσο πολλά πράγματα κάνει, κάθε φορά εκδηλώσεις, έρχονται και πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, όπως τώρα είχαν φέρει τον Μητσιά, που φαντάζομαι το ξέρεις και εσύ. Είχαν φέρει την έκφορα, είχαν κάνει μεγάλο αφιέρωμα στο Στέλιο Καρατζίδη στην πόλη, μέσα στη Νέα Υόρκη, στο Μαχάτα, που πιστεύω ότι όλοι αγαπάνε Στέλιο Καρατζίδη, γιατί ο Στέλιος Καρατζίδης ταξιδεύει παντού, και πάρα πολλές εκδηλώσεις ελληνικές. Γι' αυτό πραγματικά η Αστόρια, πολλοί από εμάς λένε ότι είναι η δεύτερη Αθήνα. Και εγώ που ήρθα εδώ έτσι είδα ότι είναι η δεύτερη Ελλάδα, όχι Αθήνα μόνο, γενικά η δεύτερη Ελλάδα. Εκεί ακούμε τα ελληνικά περισσότερα, υπάρχουν ελληνικά σχολεία, να σου πω στην Αστόρια, που πραγματικά πάνε τα παιδιά και μαθαίνουν ελληνικά, μαθαίνουν ελληνικούς χορούς. Από ό,τι είδα και εγώ για λίγο βέβαια που επισκέφτηκα την Αστόρια, για πολύ λίγο, είδα ότι υπάρχει και εκκλησίες, σχολεία. Θα μπορέσω επειδή θα μείνω λίγες μέρες ακόμα, θα μπορέσω να επισκεφθώ και να γνωρίσω πιο καλά την περιοχή, επειδή είναι οι Έλληνες γενικά. Θα καταφέρουμε να πάμε σε συλλόγους να δεις και πώς είναι οι συλλόγοι εδώ στη Νέα Υόρκη, να δεις που πραγματικά το ελληνικό στοιχείο επικρατεί πάρα πολύ, θα ακούσεις ελληνικά τραγούδια, και έτσι πολλές φορές όσοι είμαστε ξενιτεμένοι έχουμε μια παρηγοριά εκεί πέρα, ότι δεν έχουμε φύγει από την Ελλάδα.
Εντάξει, γιατί από ό,τι έχω, από ό,τι γνωρίζω και όσοι είναι στην ξενιτιά είναι πιο Έλληνες από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό ξαναπέφτει. Εάν ήταν όλοι έτσι, η Ελλάδα μας θα ήταν πολύ πιο καλή. Αλλά εντάξει, ελπίζουμε με τον καιρό ότι θα φτιάξουν όλα τα πράγματα. Σκέψου τώρα πόσο δύσκολο είναι για κάποιον όμως να φύγει από την Ελλάδα και να έρθει στο εξωτερικό, να κάνει οικογένεια ή ακόμα και να φοιτήσει, να σπουδάσει και να χάσει όλα αυτά που είχε στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι δύσκολο λίγο να βρεθείς σε ένα μέρος ξένο, να μην ξέρεις και τη γλώσσα. Εντάξει, τώρα οι νέοι ξέρουν και αγγλικά για αυτά. Εγώ εντάξει, είμαι σε μια ηλικία που δεν γνωρίζω τη γλώσσα και αυτά, αλλά από ό,τι ήρθα εδώ και βρέθηκα που υπάρχουν Έλληνες, ας πούμε, μπορείς να συνονοηθείς και έξω να βρεθείς, μπορείς να συνονοηθείς κάτι. Αυτό είναι ευχάριστο, ας πούμε, εντάξει, από τη μία, αλλά από την άλλη είναι ότι έχει φύγει πολλοί Έλληνες έχουν φύγει από την Ελλάδα και ειδικά νέοι, και αυτή τη στιγμή που είμαστε φεύγουν νέοι με πτυχία για αυτά, οπότε είναι κακό και για την πατρίδα μας. Δυστυχώς, ναι. Πώς θα καταφέρουν οι νέοι να επιζήσουν την Ελλάδα, ίσως γι' αυτό φεύγουνε. Άμα η οικονομία είναι χάλια, όλα πάνε στραβά, να το πούμε έτσι, είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάποιος κάτι. Πιστεύω με τον καιρό έτσι θα φτιάξουν τα πράγματα και μήπως μπορέσουν και επιστρέψουν οι νέοι, τουλάχιστον αυτοί που έχουν φύγει τώρα τα τελευταία χρόνια, να ξαναεπιστρέψουν πίσω. Γιατί δυνατότητες για οικογένεια, να πω την αλήθεια, στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα είναι πολύ δύσκολα γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν τίποτα κίνητρα για να κάνει οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολα. Ξέχασα να σου πω, μπα, ότι τώρα που θα τελειώσει ο μήνας αυτός, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, κοντά 30-31 που τελειώνει ο μήνας, εδώ έχουν τη γιορτή του Halloween. Όλα τα παιδάκια στολίζονται, είτε με αγριεμένο στολέ, να το πω έτσι, που καμιά φορά τους λέμε εμείς μπαμπούλιδες, είτε με διάφορες στολές, Spider-Man, Superman, πριγκίπισες. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν με τα καλαθάκια τους και σου λένε τρίκο-τρί, θες να σου κάνω διαβολιά ή να μου δώσεις ένα γλυκό να μην σου κάνω τίποτα. Και τα βλέπεις χαρούμενα, ευτυχισμένα να μαζεύουν τα γλυκά από τους ανθρώπους, καραμέλες, γλυφιτζούρια. Όλα αυτά θα τα δεις, γιατί πραγματικά εμείς στην Ελλάδα το είχαμε αυτό. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια, είναι διαφορετικά, είναι τα καρναβάλια, είναι άλλα. Άλλες εκδηλώσεις που είναι τα ραγκουζάρια στην Καστοριά και τα καρναβάλια τα οποία γίνονται στην Πάτρα και στην Ξάνθη, σε διάφορα μέρη, και στην Αθήνα και στη Θήβα ο Βλάχικος Γάμος, γίνονται διάφορα άλλα έθιμα. Εδώ είναι σαν αποκριά, να το πούμε έτσι. Η αποκριά είναι σε εμάς. Το μόνο ωραίο είναι που πραγματικά βγαίνουν τα παιδιά και παίρνουν τα γλυκούδια τους, τα γλυκά τους. Θα ζήσω κάτι άλλο, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό. Θα έχω μια άλλη εμπειρία όταν επιστρέψω στην Ελλάδα. Θα έχεις να το λες μετά στην Ελλάδα. Λες, πήγα στην Αμερική και κάνανε αυτό και αυτό. Βέβαια, το μόνο που δεν κάνουν τόσο συχνά εδώ είναι τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Τα κάλαντα τα έχουμε πιο πολύ εμείς στην Ελλάδα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε τα κάλαντα, έχουμε και για την πρωτοχρονιά πάλι τα. Όχι ότι δεν έχουν τραγούδια που αφοράνε τα Χριστούγεννα, έχουν, αλλά δεν βλέπεις παιδάκια να είναι με τα τριγωνάκια τους έξω όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα και να λένε τα κάλαντα. Είναι διαφορετικά. Δεν έχω ζήσει εδώ γιορτές, δεν ξέρω. Τώρα που θα ζήσω, θα έχω μια εμπειρία για τις γιορτές και αυτά, πώς κάνουν γιορτές και οι ομογενείς εδώ στη Νέα Υόρκη. Έτσι θα δεις και τις διαφορές ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα, τα έθιμα λοιπόν της Αμερικής προς τα γιορτάνια και τα έθιμα της Ελλάδας, για να ξέρεις πώς ζούμε εμείς εδώ, τις διαφορές και πώς είναι στην Ελλάδα μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο από Σπύριο Ζαγοραίο και επανερχόμαστε. Και κάπου εδώ λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Βέβαια δεν σας αποχαιρετάμε για πολύ, γιατί πάλι θα βρισκόμαστε μαζί σας, ελπίζω αύριο την ίδια ώρα, για μοναδικές περιπλανήσεις, μοναδικά λαϊκά μονοπάτια και όχι μόνο,
Θα δούμε πάρα πολλούς λαϊκούς τραγουδιστές, την ιστορία τους, και πραγματικά ο παπάς με βοηθάει εδώ πάρα πολύ, γιατί εκείνος τα ξέρει πιο καλά από ότι εγώ. Και όσον αφορά, είδατε, είπαμε πράγματα για το Καζίτ που εγώ προσωπικά δεν τα ήξερα. Θέλω όμως να μας πει τώρα, να δώσει μια συμβουλή στα νέα παιδιά, να δουν το μέλλον τους, να δουν τι θα κάνουν, τι θα συμβούλευε ο ίδιος, είτε εμένα σαν κόρη του, είτε κάποιο παιδί, είτε μικρότερο από μένα, γιατί εγώ πια 30 χρόνων και δεν φοβάμαι από την ηλικία μου, να είτε σε οποιοδήποτε άλλο παιδί, τι θα συμβούλευε, τι θα ήθελε ο ίδιος να μας πει, να προσέξει στο μέλλον, που πραγματικά το μέλλον είναι αβέβαιο τώρα πια, αλλά θα ήθελα τη γνώμη του. Θα ήθελα να πω για τους νέους να μπορούν να κοιτάξουν, να είναι πάντοτε μπροστά, να μην μπλέξουν με ναρκωτικά, με διάφορα άλλα, που να κλέβουν, να σκοτώνουν, να φθώνουν, να είναι καλοί στην κοινωνία και να μπορούν να προσφέρουν έργο καλό. Το κυριότερο και το πιο καλό είναι αυτό. Τώρα, εντάξει, κάπου κανένας νέος ξεφεύγει, εάν μπορούμε να τον επαναφέρουμε και να είναι σωστός άνθρωπος στην κοινωνία, αυτό θα είναι καλό. Αυτή λοιπόν μια όμορφη συμβουλή από έναν άνθρωπο που ξέρει περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρουμε εμείς, είτε εγώ, όπως είπαμε, 33 χρονών από την ηλικία μου, δεν τρέπομαι να την πω, είτε σε παιδιά που είναι πιο μικρά ακόμα και ξεκινάνε την καριέρα τους, ξεκινάνε τη σταδιοδρομία τους, ξεκινάνε, ανοίγουν να πω έτσι τα φτερά τους για ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ λοιπόν και από τη μεριά μου και εδώ ο Βασίλης Μαδαλιανός θα σας αποχαιρετήσουμε για λίγο, ελπίζω αύριο να είναι πάλι κοντά μας για να κάνουμε μια πολύ όμορφη πάλι συζήτηση και εκπομπή. Και να μην ξεχάσω να σας πω ότι η εκπομπή σήμερα θα βρίσκεται στο Facebook, για όσους τη χάσανε, με τη μορφή MP3 μπορείτε να την απολαύσετε ξανά και ξανά. Τα φιλιά μου από όλους εδώ, να περνάτε καλά, μην ξεχνάτε να το πω και εγώ, θα σας το πει και ο ίδιος ο μπαμπάς δίπλα, να χαμογελάτε, γιατί πραγματικά ένα χαμόγελο δίνει ζωή. Πάντοτε πρέπει να χαμογελάμε και να κοιτάζουμε τη ζωή μπροστά και να είμαστε εύθυμοι και να μπορούμε να βοηθάμε και τον πλησίο μας. Ξέρουμε ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι πολλές, ξέρουμε τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά ένα χαμόγελο είναι πραγματικά που μας δίνει δύναμη. Γι' αυτό θα χαιρετήσω όλους τους ομογενείς μας και όλους γενικά άπαντες τους Έλληνες, ακόμα και τους ξένους που δεν είναι Έλληνες, θα δώσουμε την καλημέρα μας και σε όλους άπαντες τους αεκτζίδες. Α, ναι, ξέχασα, είμαστε και αεκτζίδες, γιατί η ΑΕΚ είναι παντού. Και είδατε, έφερε και ισοπαλία, που είναι το Super League, που είναι. Ναι, στην Ιταλία. Στην Ιταλία που έπαιζε, ισοπαλία με τη Μίλαν, οπότε δεν γίνεται να μην είμαστε περήφανοι. Λοιπόν, σας χαιρετάμε εμείς προς το παρόν, φιλάκια πολλά, συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμα, όσοι θέλετε μπορείτε να είσαστε ακόμα συντονισμένοι. Κλείνουμε το πρόγραμμά μας με Ρίτα Σακελάριο.